Τώρα στο σημείο αυτό, όπως είπαμε και πριν, θα μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύτρους, ο οποίος είναι κοντά μας, ο Σεβασμιότατος Κύτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος κύριος Γεώργιος, με ένα μικρό κείμενο, η αλήθεια, βάζει τα πράγματα στη θέση τους, θα λέγαμε, όπως αφηνίζει κάποιες έννοιες, για αυτές που μιλήσαμε και στην αρχή, το κείμενο που σας έκανε εντύπωση σήμερα. Ο Μητροπολίτης λοιπόν μιλά για τις λέξεις, για τους ορισμούς ομόφυλος αλλά και ομοφυλόφυλος. Και Σεβασμιότατε, φιλολογικά βλέποντας κανείς, μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά του Κυρίου, χρόνια πολλά και βοήθειά μας οι τρεις ιεράρχες. Χρόνια πολλά Σεβασμιότατε. Είναι γεγονός, δύο πράγματα να επισημάνω, ότι οι λέξεις και οι όροι με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν, είναι αλήθεια, πολλές φορές νόημα και περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των λέξεων είτε διευρύνεται είτε συρρυκνώνεται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή λεξιπαινίας, φτώχειας δηλαδή γλωσσικής, με αποτέλεσμα όροι οι οποίοι μοιάζουν όσον αφορά τους ήχους, τους φθόγκους, να θεωρούνται πολλές φορές συνώνυμοι. Αυτό επειδή χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό ο όρος ομόφυλα ζευγάρια και βεβαίως χρησιμοποιείται και στα εκκλησιαστικά κείμενα και στις ομιλίες μας, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι πολύ σωστές, διότι αυτές καταλαβαίνει ο κόσμος και περί αυτού πρόκειται, και είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλει σε ένα ζήτημα δευτερεύον μεν αλλά ουσιαστικό, το οποίο απασχόλησε και την Ιερά Σύνοδο κατά την συνεδρίαση της προηγούμενης Τρίτης, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, ο οποίος ήταν ο εισηγητής, αλλά και πολλοί Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, έθεσαν το θέμα αυτό της ακριβούς διατυπώσεως της ορολογίας, αφού όπως τονίστηκε και όπως ξέρουμε σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα αντισθένη αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, που σημαίνει ότι η αρχή της σοφίας είναι η καλή γνώση των όρων, και αν δεν ξέρουμε τους όρους, αυτό σημαίνει ονομάτων επίσκεψης. Όταν δεν γνωρίζουμε δηλαδή την ακριβή ορολογία, τότε δεν μπορούμε να πούμε και σωστά και σοφά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και στο επίσημο ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ακριβώς, προτιμήθηκε από τους συνοδικούς ιεράρχες ως ορθότερη η χρήση της περιφραστικής διατύπωσης ζευγάρια του ίδιου φύλου. Ούτε ομόφυλα ζευγάρια, ούτε ομοφυλόφυλα ζευγάρια του ίδιου φύλου. Ναι. Για να είμαστε ακριβέστεροι. Στη συνέχεια όμως, μέσα στο κείμενο, είναι αλήθεια, εκ περιτροπής χρησιμοποιήθηκε και ο ένας όρος, ομοφυλόφιλος δηλαδή, και ο άλλος όρος ομόφυλος. Τώρα, το ομόφυλος είναι μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από το επίρρημα ομό, όμοιος δηλαδή, και τη λέξη φιλή, όχι φίλο, είναι διαφορετικά. Η λέξη φιλή είναι θηλυκού γένους, η λέξη φίλο είναι ουδέτερο. Άρα ομόφυλος είναι αυτός που ανήκει στην ίδια όμοια φυλή. Ναι. Άρα συνώνυμο του ομόφυλος είναι ομοεθνής, αυτό που λέμε ομογενής εμείς για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Είναι όλοι όσοι ανήκουμε στην ίδια φυλή, στο ίδιο έθνος, στο ίδιο γένος. Με αυτή την έννοια η λέξη ομόφυλος χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα. Παραθέτω μάλιστα στο κείμενό μου ένα παράδειγμα από τις ευχές της Γονικλησίας της Πεντηκοστής, όπου λέει, παρακαλούμε ο Θεός να αναπαύσει όλους τους συγγενείς μας, πατέρες και μητέρες και αδελφούς και αδελφές, και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλων. Και κάθε άλλο δηλαδή συμπατριώτη μας, με άλλα λόγια, ναι, που ανήκει στην ίδια φυλή, στο ίδιο γένος, στο ίδιο έθνος με εμάς. Κάθε άλλο συμπατριώτη μας, τα λέγαμε. Άρα ομόφυλος είναι ο συμπατριώτης, ο συμπολίτης, ο συγχωριανός κατ' επέκταση. Το αντίθετο του ομόφυλος δεν είναι το ετερόφυλος, αλλά το αλόφυλος. Αλόφυλος. Γιατί εκεί γίνεται η σύγχυση. Το αλόφυλος, αυτός που είναι ο ξένος δηλαδή.
αυτός που ανήκει σε ο αλλοεθνής, ο αλλογενής, ο αλλοδαπός που λέμε πολλές φορές στην καθομιλουμένη γλώσσα. Αυτή λοιπόν είναι η κυριολεξία της λέξης ομόφυλος. Ομοφυλόφιλος άλλο πράγμα σημαίνει, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, και όσοι δεν το γνωρίζαν το μάθαμε κιόλας στον τελευταίο καιρό λόγω της επικαιρότητας. Είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται μία παραφύση έλξη, γενετήσια έλξη για άτομα του ίδιου φύλου. Εκεί είναι το φύλο πλέον, δεν είναι η φυλή. Και βεβαίως, όπως καταλήγω στο μικρό αυτό άρθρο το οποίο δημοσίευσα, σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία θεωρεί την ομοφυλοφιλία ως αμαρτία, και βεβαίως μπορεί σήμερα κατά τις κοινωνικές συνθήκες, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η ομοφυλοφιλία θεωρεί το ψυχική νόσος στην ψυχιατρική, σήμερα απλά θεωρείται ένας, αν θέλετε, γενετήσιος προσανατολισμός, σεξουαλικός προσανατολισμός. Η Εκκλησία όμως δεν μεταβάλλει τη διδασκαλία της ανάλογα με τις κοινωνικές, φιλοσοφικές και άλλες συνθήκες. Παραμένει σταθερή η διδασκαλία της Εκκλησίας, γιατί στηρίζεται στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας, τους κορυφαίους των οποίων εορτάζουμε σήμερα, τους τρεις δηλαδή ιεράρχες. Αυτή είναι η διευκρίνηση και η διαφορά μεταξύ του ομόφυλου και του ομοφυλόφυλου. Πάντως φαίνεται ότι ο κόσμος εκεί στην Κατερίνη, στην Ιερά Μητρόπολη, το ποιμνιό σας θέλει να ενημερωθεί. Αυτό φαίνεται και ότι κατέκλυσαν, από το ότι κατέκλυσαν τον καθεδρικό ναό που μιλήσατε την περασμένη Κυριακή. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες ομιλίες σας. Μιλάτε για το νομοσχέδιο αυτό, για τις θέσεις της Εκκλησίας μας. Στο Λιτόχωρο, νομίζω, είναι η επόμενη. Αλλά πολλοί κόσμος, και ειδικά νέος κόσμος, θέλει να ενημερωθεί, να ακούσει, έτσι, σεβασμιότατα. Και όχι μόνο να ενημερωθεί, αλλά θέλει και να δει την Εκκλησία μπροστά. Αυτό το ζήσαμε, δηλαδή το βιώσαμε. Είναι μεγάλη η αίσθηση της αντίδρασης στην Εκκλησία για αυτό το νομοσχέδιο. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση και όχι μόνο της Εκκλησίας, αλλά και πολλών άλλων φορέων και πολιτικών κομμάτων αντίθετων, ας το πούμε, κατευθύνσεων. Σήμερα το πρωί πριν πάω στην Εκκλησία διάβασα για παράδειγμα την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μου έκανε εντύπωση που η διατύπωση η οποία υπάρχει είναι ότι εμείς θέλουμε πατέρα και μητέρα σε μια οικογένεια και όχι γονέα Α και γονέα Β. Που υπάρχει δηλαδή μια πλήρης σύμπτωση στο σημείο αυτό των απόψεων της Εκκλησίας αλλά και άλλων κομμάτων που μπορεί να είναι στον αντίποδα, αν θέλετε, του κομματικού προσανατολισμού. Δηλαδή μπορώ να πω ότι η κοινωνία γενικότερα έχει συσπηρωθεί και από όλα τα κόμματα και από το κυβερνών κόμμα και από άλλα κόμματα αλλά και η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι διανοούμενοι. Διάβασα ένα ωραίο άρθρο μιας κυρίας Ρόης Παντελίδου, καθηγήτριας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης και μου έκανε έτσι πάρα πολύ θετική εντύπωση. Θέλω να πω, δεν κατανοούμε γιατί τέτοια βιασύνη και τέτοια σπουδή στο να περάσει ένα νομοσχέδιο για να εξυπηρετήσει ποιους, τους λίγους ή τους ελάχιστους που υπάρχουν, οι οποίοι ούτως ή άλλως μπορούν να τακτοποιήσουν τα διάφορα θέματά τους με το σύμφωνο συμβίωσης το οποίο υπάρχει. Δεν βλέπουμε, δεν μας έχει πείσει κανείς για το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Και δεν μας έχει πει κανείς γιατί τόση βιασύνη. Νομίζω, σεβασμιότατε, οι επόμενες ημέρες είναι και η παπαντή του Κυρίου μας, είναι και η γιορτή της μητέρας, της οικογένειας. Ακριβώς. Πρέπει να γίνεται. Μπορώ να πω, αν θέλετε, κάτι πάνω σε αυτό. Βέβαια. Ότι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, όλοι δηλαδή οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας Ελλάδος, έλαβαν μια σταθερή και θαραλέα και αγωνιστική στάση, μπορώ να πω. Επειδή ο χρόνος τρέχει και οι εξελίξεις τρέχουν, η Ιερά Σύνοδος ανέθεσε κάποιες πρωτοβουλίες στον μακαριότατο πρόεδρο, τον Αρχιεπίσκοπο δηλαδή, κύριο Ιερώνυμο. Εκείνος θα επικοινωνήσει μέσω επιστολών που θα αποστείλει σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εμείς πάλι από την πλευρά μας είμαστε σε επικοινωνία με τους τοπικούς βουλευτές και ανέθεσε στους Μητροπολίτες Ιερά Σύνοδος να προβούν κατά την κρίση τους
και ανάλογα με τα τοπικά, ας το πούμε, τις τοπικές δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει και να κάνει πιο γνωστή τη στάση της Εκκλησίας. Εμείς λοιπόν στα πλαίσια αυτά προγραμματίσαμε μία μικρή λαοσύναξη την Κυριακή το απόγευμα στον καθεδρικό μας ναό, γιατί και ο καιρός είναι δύσκολος αυτή την εποχή και δεν ξέρουμε ήδη στην Νότια Ελλάδα, όπως πληροφορούμε, έχει πολλά προβλήματα με τα χιόνια κλπ. Δεν θέλαμε να κάνουμε κάποια εξωτερική εκδήλωση. Πρώτα απ' όλα για να μην μοιάζει σαν πώς να πω, συλλαλητήριο, αλλά και για να προφυλάξουμε και τους ανθρώπους από το κρύο, γιατί κυκλοφορούν και ιώσεις και όλα αυτά, να μην γίνουμε εμείς αιτία να ασθενήσουν κάποιοι άνθρωποι. Γι' αυτό και επιλέξαμε να κάνουμε περισσότερες τέτοιου είδους συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους. Η πρώτη έγινε ήδη στον Καθεδρικό Ναό της Θείας Αναλήψεως την προηγούμενη Κυριακή, ο οποίος ναός κατακλείστηκε από πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία άκουσαν αυτά που τους είπα, που δεν ήταν δικά μου λόγια, απλά ανέλησα το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου και επιβεβαιώσαμε και επαναδιατυπώσαμε τη σταθερή μας στάση κατά του νομοσχεδίου. Και μάλιστα είναι το σημαντικό ότι αυτές οι εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης, όπως είπατε, και στο Λιτόχωρο και στο Αιγίνιο, που είναι οι έδρες των Δήμων στην Νότια και στη Βόρεια Πιερία, αλλά και σε άλλα μεγάλα κεφαλοχώρια, όπως είναι ο Κορινός, ο Λόφος, αλλά και εδώ στην Κατερίνη θα γίνουν άλλες δύο εκδηλώσεις με αφορμή την γιορτή της μητέρας και για την οικογένεια. Σεβασμιότατε, εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην τηλεφημερίδα σήμερα. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Νομίζω και ήταν αρκετά ωφέλιμα αυτά που είπαμε και για τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση που η Εκκλησία μας όρισε, έχουμε ανοιχτά τα αυτιά προς την κοινωνία. Μπορεί ο κόσμος να περιμένει από εμάς τις πρωτοβουλίες, αλλά και εμείς ενισχυόμεθα και μας δίνει δύναμη η παρουσία του κόσμου σε όλα αυτά. Έτσι. Να ζητήσουμε την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά του Κυρίου και χρόνια πολλά βοήθειά μας οι τρεις ιεράρχες. Χρόνια πολλά. Ένα κείμενο λοιπόν το οποίο σας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Βρείτε το, αν δεν το έχετε διαβάσει, και στην ιστοσελίδα μας υπάρχει το κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κ. Γεωργίου. Λοιπόν, με αφορμή αυτό, μιλήσαμε φυσικά και για τις λαοσυνάξεις, για τις ομιλίες του Σεβασμιωτάτου για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφιλοφίλων, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει τον Φεβρουάριο, επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό. Έχουμε τις ομιλίες οι οποίες θα συνεχιστούν. Είπαμε ότι στο Λιτόχωρο υπάρχουν βέβαια και μια σειρά ακόμη που είναι προγραμματισμένες και θα κάνει ο Σεβασμιότατος. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε. Ελάτε να δούμε ένα βίντεο για τους τρεις ιεράρχες, ο οποίος τιμά η Εκκλησία μας σήμερα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.